Γεια σου ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη, αλλά είμαι σχετικά καλά. Δεν ήρθα εδώ πέρα για να σου μαυρίσω την ψυχή. Η αλήθεια είναι. Και όχι επειδή είμαι ανέστητη, αλλά γιατί και εμένα η ψυχολογία μου δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Έχω φρικάρει με όσα ακούω και για την Ελλάδα, αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες, ιδίως στην Ιταλία. Ήρθαμε εδώ πέρα για να σας δείξω ένα beauty haul, για να σας ανεβάσω λίγο την ψυχολογία, να ανέβει και εμένα η ψυχολογία μου, να πω ότι έχω κάνει κάτι δημιουργικό και σας προσφέρω λίγο χαρά, λίγο χρώμα, λίγο μία τρέλα από την καταναλωτική μου μανία. Εξάλλου και άλλοι συνάδελφοι μας ανεβάζουν την ψυχολογία. Να είναι καλά το YouTube, να είναι καλά και το Netflix. Είμαι σοκαρισμένη, μπορώ να σου πω. Έχω φρικάρει, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να πάω μία βόλτα. Αλλά δεν θα σου πω κάτι άλλο, γιατί σου είπα και στην αρχή ότι δεν ήρθα εδώ πέρα να σου μαυρίσω την ψυχή. Και αν θα μπορούσα να κάνω βίντεο κάθε μέρα, θα το έκανα. Και για μένα, αλλά και για εσάς. Να έτσι να ενωθούμε όλοι εδώ πέρα, καραντίνα, στο μένουμε σπίτι. Γι' αυτό και εγώ, όπως βλέπεις, σήμερα είμαι ντάνα στο σαλόνι. Βάφτηκα, το απόλαυσα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως γνωρίζεις, πριν να βγει όλο αυτό το πράγμα, να μας κλείσουνε, έκανα γενικά βόλτες στο σούπερ μάρκετ και τσούκου τσούκου, πέρα από τα βασικά, μάζευα και κάποια άλλα πραγματάκια. Πριν αρχίσω όμως το beauty, θέλω να σου δείξω ότι την πιο περασμένη εβδομάδα, από ό,τι θυμάμαι, μην παρεξηγηθώ κιόλας, ότι βγήκες για αυτό το πράγμα. Όχι, δεν βγήκα για αυτό το πράγμα. Ήθελα να καλύψω κάποια πράγματα από το σούπερ και επειδή ήταν στον δρόμο μου, ναι, το πήρα. Το Love is the Bell, που είναι εδώ πέρα στην Καλυθέα, έχει διάφορα πραγματάκια από ξέσου. Σουαράις, καλλιτικά, πορτοφολάκια, αρώματα χύμα, τύπου δηλαδή. Οπότε και εγώ, επειδή είδα στο account ότι έχει προσφορά στα σακίδια πλάτης, πήγα και εγώ και πήρα ένα σακίδιο πλάτης. Μιλάμε για αυτόν εδώ πέρα το σάκο, είναι γκρι. Τώρα δεν ξέρω αν το διακρίνεις και πάρα πολύ καλά, γιατί στην κάμερα μπορεί να γράφει άσπρο, όμως δεν είναι άσπρο, είναι γκρι. Το θεωρώ πάρα πολύ ανοιξιάτικο, όπως είναι ακριβώς εδώ πίσω. Καλά, ηλίθεια, δεν έβγαλα ακόμα το ταμπελάκι. Τέλος πάντων, έχει αυτό εδώ πέρα το ιδιαίτερο, το φερμουάρ. Δεν έχει διπλή θήκη, μόνο και μόνο ένα εδώ πέρα πίσω. Έχει ένα φερμουαράκι το οποίο μπορείς να βάλεις στο κινητό σου και τα κλειδιά σου. Το είχε 10 ευρώ προσφορά, όσο για να φύγουν τα τελευταία κομμάτια και να ξαναφέρει κάτι καινούριο. Οπότε πήρα το σακίδιο της πλάτης και είμαι πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πάμε τώρα στο beauty κομμάτι. Έτσι, σε αυτήν εδώ πέρα την κότα σου έχω πραγματάκια. Πάρα πολύ καλά πραγματάκια. Πίσω με δίσκους ντε μακιγιάζ σε διάφορα μεγέθη. Όπως βλέπεις εδώ πέρα είναι πιο μικρός ο κύκλος και εδώ πέρα είναι για πιο μεγάλο. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα, καλά Μαρή, πας καλά? Ναι, θα σου πω γιατί. Λοιπόν, τους μεγάλους τους δίσκους τους χρησιμοποιώ για να κάνω ντε μακιγιάζ με το μισελέρ, το νεράκι μου, για να βγάζει πάρα πολύ την ποσότητα. Να λιώνει και να το ευχαριστιέμαι. Να το βλέπω εδώ πέρα και να το ευχαριστιέμαι. Γι' αυτό και πήρα αυτούς εδώ πέρα. Σε πληροφορώ ότι και τα δύο τα έχει μόνο ένα ευρώ. Είναι δηλαδή η μάρκα του Σκλαβενίτη, να σου το πω, γιατί δεν έχω να κρύψω κάτι. Είναι αυτός εδώ πέρα ο δίσκος ντε μακιγιάζ, ο οποίος είναι oval. Με διευκολύνει πάρα πολύ, το έχω ξαναπάρει. Η αλήθεια είναι ότι δεν με ενδιαφέρει να είναι γνωστά ο brand ο δίσκος ντε μακιγιάζ, αν μην τρελαθούμε τώρα. Και πήρα και αυτά εδώ πέρα τους κύκλους, τους δίσκους, για τη λοσιόν μου. Εννοείται ότι απαραίτητη είναι η λοσιόν, μην το ξεχνάμε. Θα συνεχίσω με την επόμενη αγορά μου, η οποία είναι ένα τζέλ καθαρισμού από την Garnier. Είναι για κανονικές και μεικτές επιδερμίδες, ένα τζέλ καθαρισμού φυσικής προέλευσης, το οποίο έχει εχύλισμα αλόης, γνωστό για τις εξαιρετικές ενυδυτικές ιδιότητες. Η αλήθεια είναι ότι το πήρα για να το δοκιμάσω, γιατί έτσι μου έσκασε η αλόη στο μάτι και λέω εδώ είμαστε. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι μου τελειώνει αυτό της Garnier, το μπάιο με το λεμονόχορτο, το οποίο το αγαπάω. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, εγώ αυτά τα τζέλ καθαρισμού τα έχω μόνο για να καθαρίζω το πρόσωπό μου το πρωί και το βράδυ, όταν δεν είμαι μακιγιαρισμένη. Δεν ξαναπατάω ένα τζέλ καθαρισμού να το βάλω στα μάτια μου, γιατί μαρτύρησα την τελευταία φορά, κορίτσια. Οπότε δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Οπότε θα το χρησιμοποιήσω το πρωί και το βράδυ, όταν δεν είμαι μαυμένη. Δηλαδή μετά το μισελέν νερό. Και το μισελέν νερό το πρωί-πρωί δεν το χρησιμοποιώ, απλά χρησιμοποιώ τζέλ καθαρισμού. Οπότε θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Πάμε τώρα στο καλύτερότερο, στο απολαυστικότατο, στο πιο ενυδατικό, σε ένα ντε μακιγιάζ για τα μάτια που είναι για τα μάτια και δεν σου τσούζει. Again and again, αγορά, again and again από φαρμακείο, γιατί αυτό δεν το βρίσκεις στα σούπερ μάρκετ. Είναι από ΑΠΒΙΤΑ, είναι το μεγάλο το μπουκάλι, το έχω ξαναπάρει, το έχω ξαναευχαριστηθεί. Για μένα είναι το καλύτερότερο, δεν υπάρχει, καθαριστικό. Με λεβάντα, με ελαιόλαδο, με πρόπολη, Παναγία βοήθεια.
Παιδιά, με λίγη ποσότητα σου κάνει τη δουλειά, άρα και οικονομικό. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο από φαρμακείο εδώ πέρα στην περιοχή μου το πήρα 12 ευρώ. Αν κάνω λάθος, θα στο γράψω από κάτω. Αλλά από ό,τι θυμάμαι, έδωσα 12 ευρώ. Δεν ξέρω αν το έχεις εσύ δοκιμάσει. Είναι το καθαριστικό από Άπι Βίτα. Αξίζει, το λέω, είναι εγγυημένο, δεν υπάρχει. Είναι από τα αρχικά μου καθαριστικά. Δεν το αλλάζω με τίποτα. Πάμε να σου δείξω τώρα μία λοσιόν καινούργια, την οποία την είδα στα ράφια και λέω, οπα. Όπα, είναι από την σειρά Bio, όπως είναι και το άλλο, το καθαριστικό με τις φυσαλίδες, you know. Αλλά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με έλαιο θυμαριού. Και αν εσένα σ' αρέσει η βοτανολογία, δηλαδή αν σ' αρέσει το θυμάρι, το κόλιανδρο, το θρούμπι ρε αδερφέ. Παιδιά, εντάξει, επειδή το έχω δοκιμάσει, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια τονωτική λοσιόν η οποία ευωδιάζει το θυμάρι, δηλαδή αισθάνομαι μπριζολίτσα. Είναι μια ευωδιαστή λοσιόν με έντονο άρωμα θυμάρι. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί καθόλου, γιατί βάζω θυμάρι στα φαγητά μου. Είναι μια τονωτική λοσιόν, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι μπαίνει μέσα νταμποναριστά όταν το κάνεις και το βάζεις με το βαμβάκι σου ή με το δίσκο ντε μακιγιά σου. Έχω να σου πω ότι μου έχει πάρει τα μυαλά. Η αλήθεια είναι, κορίτσια μου, ότι εγώ χρησιμοποιούσα την λοσιόν από L'Oréal. Όμως μια γλυκούλα μου είπε ότι η λοσιόν από L'Oréal έχει αλκοόλι. Εκεί λίγο δεν μου άρεσε, μπορώ να σου πω, λίγο χαλάστηκα. Εν συγκρίση με αυτήν εδώ πέρα της L'Oréal, εννοείται ότι σε συμφέρει και οικονομικά να πάρεις, όχι μόνο οικονομικά αλλά και ποσοτικά, να πάρεις αυτήν εδώ πέρα την λοσιόν, την οποία εγώ δεν την άλλαζα. Όμως αυτό το συγκεκριμένο κάνει απίστευτη δουλειά, μπορώ να σου πω, από την Καρνιέ. Απλά δεν συμφέρει οικονομικά. Σε συμφέρει οικονομικά και ποσοτικά να πάρεις αυτή. Τώρα είναι στη δική σου κρίση. Εγώ παρόλα αυτά πήρα να τη δοκιμάσω, μου άρεσε πάρα πολύ. Να λέγονται και αυτά. Οπότε πάρα πολύ ωραία λοσιόν. Αυτή τη συγκεκριμένη την πήρα γύρω στα 7 ευρώ. Με σύγκριση με τις L'Oréal, είναι φυσικά καλύτερο να πάρεις τις L'Oréal, επειδή είναι μπουκαλάρα, αλλά έχει αλκοόλι. Εφού έχουμε καθαρίσει το πρόσωπό μας, επειδή μας αρέσει να ευωδιάζει και απίστευτο το σώμα μας μετά από μπάνιο, έχω να σου πω ότι βγήκα λίγο από την καθημερινότητα του Dove, γιατί ξέρετε ότι εγώ είμαι παιδί της Dove και της Biotel, αφού ξεκίνησα, και μπήκα στον πειρασμό να πάρω αυτό εδώ πέρα το αποσμητικό, το οποίο είναι από Rexona και όπως βλέπεις είναι νέο. Είναι New Arrival. Είναι το Active Protection Original αυτό τέλος πάντων. Είναι το Natural, το μυρωδάτο. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Έχει αυτό εδώ πέρα το πάτημα, το οποίο εγώ νόμιζα ότι πήγαινε μπρος πίσω και έλεγα, Χριστέ μου, δεν πάει μπρος πίσω η χαζή. Αλλά τέλος πάντων κατάλαβα ότι με ένα πάτημα έντονο προς τα μπρος, ναι, είναι fresh air. Λοιπόν, μυρίζει πάρα πολύ ωραίο, γενικά είναι λουλουδένιο, μπορώ να το πω λεμονάτο. Όλα αυτά είναι τα advantages και τώρα πάμε στα disadvantages. Όταν ξυρίζεσαι, τσούζεις. Ξυρίστηκα και το έβαλα, εντάξει. Την άκουσα λίγο, αλλά έκλαψα λίγο, αλλά το κατάλαβα. Είναι ένα ποσμητικό το οποίο σου δίνει δόση τσούξιμο στην αρχή, αλλά γρήγορα περνάει. Τώρα αυτό έχει να κάνει με τη δική σου αντοχή καθαρά. Αν με ρωτήσεις αν θα το ξανά περνά, επειδή είμαι κολλημένη στην Dove, δεν ξέρω. Ανάλογα, εν τω μεταξύ το είχε προσφορά, ένα και ένα δώρο και λέω, πάρ' το ρε παιδί μου να το δοκιμάσεις. Λοιπόν, με την πάροδο του χρόνου κάποια στιγμή θα τελειώσει, θα σου κάνω έμπτυση, θα το έχω μέσα. Άρα θα σου πω την ολοκληρωμένη άποψή μου. Και επειδή γνωρίζουν τα γούστα μου εδώ μέσα, επειδή ο άντρας μου βγήκε στο σούπερ μάρκετ, στο μετρό όμως να τα λέμε και αυτά, οπότε δεν γνωρίζω τώρα αν τα έχει το Χόντος, ο Βασιλόπουλος ή ο Σκλαβενίτης, μου πήρε αυτό, σιγά που θα γλίτωνα εγώ από τον Dove. Λοιπόν, είναι ένα καινούργιο ποσμητικό, το οποίο έχω να σου πω μόνο advantages γι' αυτό εδώ πέρα το αποσμητικό, γιατί το δοκίμασα που λες, είναι από την Dove, είναι with matcha, green tea και sakura blossom. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις έχει matcha, το matcha δεν μπορώ να το διακρίνω γιατί δεν το έχω φάει ούτε αυτό. Το green tea το ξέρω από τα τσάγια που πίνω, τσάγια. Λοιπόν, και το sakura, μία συνδρομήτρια μου έστειλε ότι το sakura είναι η αμυγδαλιά στα ιαπωνικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ smoothie το άρωμα, μου αρέσει, έτσι
Και αλλιώς εγώ έτσι την εκλαμβάνω την Dove, πάρα πολύ smooth. Γενικά δεν μου επηρεάζει καθόλου τις μασχαλίτσες όταν ξυρίζομαι, γενικά δεν τσούζει το θέμα. Οπότε αν θέλεις να το αγοράσεις, μόνο καλά λόγια έχω να σου πω. Εξάλλου, τι θα έλεγα για την Dove. Θα προχωρήσουμε το κομμάτι του καλλυντικού. Δεν γινόταν να έχω beauty haul και να μην έχω καλλυντικό. Θα αρχίσω με ένα διπλό όψεως πινελάκι, το οποίο το είχα πάρει από το τζάμπο και όταν σου έκανα τζάμπο haul δεν το είχα βάλει μέσα. Λοιπόν, είναι ένα πινελό το οποίο όπως βλέπεις έχει δύο άκρες φουντωτές. Το έχω δοκιμάσει, το έχω χίλιο ευχαριστηθεί, όπως βλέπεις. Απλώνει πάρα πολύ καλά το foundation αλλά και το concealer. Και εννοείται ότι μετά βάζω και beauty blender, but one step, πάρα πολύ ωραίο πινέλο. Εννοείται ότι όταν το βάζεις, δεν το βάζεις σε κάποια ποτηροθήκη ή σε κάποιο δοχείο. Πάντα έτσι το βάζω, γιατί όπως καταλαβαίνεις ότι άμα κάτσει έτσι, ανοίγουν οι τρίχες και αυτοκαταστρέφεται. Λοιπόν, και πάμε σε ένα άλλο πινέλο, το οποίο το πήρα πρόσφατα από τη Semilac για εμάς τους λάτρες των νυχιών, τους επαγγελματίες και όχι μόνο αν θέλετε ρε παιδί μου να κάνετε κάποιο ομπρινίκι καλή ώρα, έτσι, αυτό εδώ πέρα. Το πήρα από ένα πρόσφατο σεμινάριο που είχα παρακολουθήσει πριν την καραντίνα τέλος πάντων, είναι το 01 από Semilac και κάνει καταπληκτική δουλειά. Αυτό το συγκεκριμένο το πήρα 15 ευρώ. Από 17 ή 15 νομίζω απλά μας κάνανε μια προσφορά επειδή είχαμε παρακολουθήσει το σεμινάριο. Και το καλύτερο, στο άφησα για το τέλος ρε φιλενάδα. Αναπάσου. Α, κάτσε καλά στην καρέκλα σου. Τελευταία σας άφησα την καλυτερότερη μου αγορά, η οποία την πήρα αυτή την εβδομάδα. Την είχα την κάνει την παραγγελία την προηγούμενη εβδομάδα και ανησύχησα, η αλήθεια είναι, με όλο αυτό. Θα μου πεις καλά, τόσο ανέθετη, τόσο σε νοιάζει τα καλλυντικά, όμως σας είπα και στην αρχή ότι μόνο και μόνο για την ψυχολογία μου. Λοιπόν, επειδή τα λόγια είναι φτώχεια, έκανα και εγώ την πρώτη μου παραγγελία από το εξωτερικό, από το Cult Beauty συγκεκριμένα, δύο παλετίτσες, οι οποίες είναι από Jaclyn Hill, με συνεργασία με τη Morphe. Η χαρά μου είναι απερίγραπτη. Και επειδή έκανα παραγγελία από το εξωτερικό, αλλά επειδή και εγώ πήρα για πρώτη φορά στη ζωή μου προϊόντα high-end. Και δεν πήρα μόνο αυτήν εδώ την παλέτα, η οποία είναι η Vol 2, η ολοκένουργη παλέτα από την Jaclyn, αλλά πήρα και την πρώτη, δηλαδή δύο παλέτες. Τώρα ευθέως θα σας δείξω. Έχω πάθει σοκ με τις συσκευασίες, δύο κουτιά με την υπέροχη Jaclyn. Απίστευτη δουλειά, απίστευτα, δεν έχω λόγια για αυτές εδώ τις παλέτες. Σαν παιδάκι κάνω, αλλά η φιλοσοφία μου είναι, βασικά γιατί φρίκαρα να σου πω την αλήθεια, είμαι 100% fan του drugstore επειδή η μάνα μου δεν χωράει η τσέπη μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Όμως, επειδή δοκίμασα πρόσφατα μία drugstore παλέτα και μου την έδωσε, δεν θέλω να πω όνομα, μου την έδωσε φρίκαρα, δεν έγραψε με τίποτα. Που την πήρα στις αρχές και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Μόνο με δάχτυλο δούλευαν τα σήμερ συγκεκριμένα. Δεν έγραφε στο μάτι, δεν μπλένταρε. Θα πεις, άντε μωρή η Μπέλα, ξέρω εγώ τώρα και εσύ μάγκεψες, παιδιά. Ειλικρινά σας μιλάω ότι πέρα από τη σχολή που είχαμε τελειώσει και ασχολιόμασταν μόνο με προϊόντα της Κριολάν, εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν δούλευα με κάποια άλλη εταιρεία πέρα από MAC και Criolan τότε. Δεν υπήρχαν και τότε σε πολλές εταιρείες. Μόνο Bourjois, Manhattan, Seventeen και έχουν βγει τόσα πράγματα και είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το είδος των πραγμάτων. Έχουν περάσει πολλά προϊόντα από τα χέρια μου. Εννοείται ότι γουστάρω τα drugstore. Όμως όταν μπαίνει σε ένα high-end προϊόν με σύγκριση με ένα drugstore, χωρίς να υποτιμήσω τώρα αυτό που λέω, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, για να μην δω κανένα κουλό σχόλιο από κάτω, έχω να σας πω ότι ό,τι δίνεις παίρνεις. Βέβαια δεν ισχύει, γιατί εννοείται ότι ένα high-end προϊόν μπορείς να το βρεις πάρα πολύ ωραίο σε drugstore από μίμηση, έτσι κι αλλιώς τόσο καιρό από μίμηση παίρνω. Αλλά είπα, έχω μαζέψει τόσες παλέτες, κάποιες μου βγήκανε fail, κάποιες μου βγήκανε πάρα πολύ καλά. Από τη στιγμή που έχω ένα καλό ποσό οικονομικό, γιατί να μην αγοράσω κάτι high-end και εγώ να τη δω διαφορετικά. Και όντως δεν το μετάνιωσα, εξάλλου είχα ακούσει τα καλύτερα για τις παλέτες, οπότε πάμε να τις δούμε. Θα αρχίσω όπως ξεκινάει, δηλαδή ξεκίνησε με αυτήν εδώ πέρα την παλέτα, είναι Vol 1. Μιλάμε για μία παλέτα η οποία είναι
τεράστια και μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα. Δεν υπάρχει, είναι 35 αποχρώσεις, οι οποίες είναι και γήινες, μπορείς να κάνεις άπειρα smoky looks, έχει και θερμά χρώματα, έχει όμως και σήμερα καταστάσεις, μπορείς εκεί πέρα να κάνεις ένα summer look με αυτό εδώ πέρα το μπλε electric. Το έχω ήδη φανταστεί, ήδη το look με αυτό εδώ πέρα το turquoise. Αχ, παιδιά, νιώθω πάρα πολύ υπερήφανη για αυτήν εδώ την αγορά. Ξέχασα να σας πω πόσο κοστίζει. Τα πήρα, όπως σας είπα, από Cult Beauty, 39 λίρες, 42 και 21 ευρώ με την ακρίβεια ευρώ για την Ελλάδα. Μου έκανε να έρθει μία εβδομάδα, just, από τη μέρα της παραγγελίας, just, μετά από μία εβδομάδα μου ήρθε. Έχω να σου πω ότι δεν πλήρωσα τελωνείο, δεν πλήρωσα έξοδα αποστολής, αφού και τις δύο τις παλέτες της πήρα 77 ευρώ. Είναι καθαρά πάνω από 40 λίρες καθαρά αξία για να μην πληρώσετε κάποιο έξοδο αποστολής. Και θα συνεχίσω με την άλλη την παλέτα από Jacqueline και συνεργασία Morphe. Αχ, Παναγία μου, αυτή είναι πολύ πιο επίκαιρη για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Είναι αυτή εδώ η παλετάρα με 35 αποχρώσεις και αυτή είναι η Vol 2. Αχ, Παναγία μου, ειλικρινά σου μιλάω ότι εγώ δεν είχα ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ τον ποτόν high-end προϊόν. Έχω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή έχω κάνει αυτό εδώ πέρα το υπέρλομπρο παπαγαλέ ντάρα στο σαλόνι, μακιγιάζ το οποίο δεν το έχω καθόλου μετανιώσει, δεν έχω μετανιώσει αυτή την εδώ την αγορά μου. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν θα σου πω περισσότερα όμως για αυτήν εδώ πέρα την παλέτα και γενικά δεν θα σας πω τίποτα γιατί έρχεται review που θα κάνουμε μαζί. Μπορώ να σου πω ότι δεν είμαι πολύ το γότσες γιατί με αρέσει πάρα πολύ να το βλέπεις και εσύ πως γράφει πάνω στο μάτι. Αν και σγότσες εδώ πέρα σε αυτήν την παλέτα είναι όλα τα λεφτά. Δοκίμασα και εγώ τη Vol 2 σήμερα. Έχω μείνει άφωνη, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν έχω λόγια, παιδιά, ειλικρινά. Αχ! Έχω να σου πω ότι με έχουν αφήσει σαν πρώτες εντυπώσεις. Εν τω μεταξύ σου είχα βάλει και δημοσκόπηση. Τι θέλεις, πρώτες εντυπώσεις σε beauty haul? Διάλεξε το beauty haul. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω review για μια παλέτα και γενικά να κάνω review σε ό,τι προϊόν και αν κάτσει. Να σου λέω τη γνώμη μου, την αληθινή μου γνώμη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Σας είπα ότι νομίζω ότι έχω λιώσει τη λέξη μ' αρέσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω, κορίτσια μου. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αυτό ήταν το beauty haul, ελπίζω να το απόλαυσες, ελπίζω να απόλαυσες και εσύ τις παλέτες. Ω, παιδιά, δεν μπορώ, έχω πάθει λαλά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, αν σου άρεσε κάνε like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, το οποίο δεν ξέρω πότε θα κάτσει, γιατί θα είναι review από την παλέτα volume 2. Αν θέλεις όμως παλέτα volume 1, μπορείς να μου το γράψεις από κάτω. Σε περιμένω στα σχόλια και θα τα πούμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου και να κάθεσαι σπίτι. Ξέρω, είναι δύσκολο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Σε φιλώ!